διοργάνωση για αυτή τη λέξη που σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Μοσαϊκό, οι μουσες, ελληνική λέξη, μοϊζάκουμ στα λατινικά, τη δανείσαμε τη λέξη, μας κάνανε αντιδάνειο, μοσαϊκό. Τότε δανείζαμε λέξεις, πολιτισμό, τέχνη. Έχω επιλέξει μία φωτογραφία από την Μπέλα. Ένα μοσαϊκό δάπεδο είναι βότσαλο. Ένα μοσαϊκό δάπεδο βοτσαλωτό σε γεωμετρία. Οι οικίες όμως μέσα είχαν βοτσαλωτά με χρώματα, με προσπάθειες από τότε για φωτοσκίαση στο σώμα, στο χιτώνα. Ο Κύριος εδώ σημαίνει κάτι πολύ καλό, που πρέπει όλα να το ακολουθούμε, να περνάμε καλά με δύο κανάτες κρασί στο χέρι. Και υπήρχε έξω από τα, από τα σπίτια σαν υποδοχή. Όπως και αυτός μας λέει να κατακτήσουμε την ύψιστη πνευματική κατάκτηση. Μέσα όμως, στα ρωμαϊκά δάπεδα, όσο προχωράει η τέχνη του μοσαϊκού, τα βότσαλα έχουν γίνει τετράγωνες, μαρμάρινες ή από πέτρα ψηφίδες, εξελίσσονται τα πράγματα. Όντως είναι η τέχνη η οποία υποδηλώνει ευμάρεια. Δεν αρκούσε η κεραμική, δεν αρκούσε η ζωγραφική, αλλά έπρεπε οπωσδήποτε στα πατώματα να υπάρχουν, να υπάρχει τέχνη, να πατάς τέχνης. Και εδώ είναι ένας πλούσιος, θαλάσσιος κόσμος στην Πομπία. Το ψηφιδωτό, το οποίο φέρνει λίγο και στη σημερινή του μορφή και η χρήση των υλικών που χρησιμοποιούμε και σήμερα, είναι από το Βυζάντιο. Ουσιαστικά, εκείνη την εποχή γίνεται για θρησκευτικούς λόγους μόνο. Έπρεπε να υμνήσουν τον Κύριο. Χρησιμοποιούσαν χρυσές ψηφίδες, οι οποίες κατασκευάζονταν σε εργαστήρια στην Ιταλία. Από εκεί ακόμα προμηθευόμαστε κι εμείς. Σμάλτο, και έχει φύγει από το πάτωμα και έχει πάει στον τοίχο το ψηφιδωτό. Παράλληλα, όπως υπάρχουν και οι άλλοι πολιτισμοί, είναι και οι Αζτέκοι, οι οποίοι έχουν και εκείνοι μια ανησυχία σχετικά με την μονιμότητα, και δεν τους αρκεί μια ζωγραφιά ή ζωγραφική, και δημιουργούν μάσκες για θρησκευτικές τελετές. Τα δόντια είναι πραγματικά δόντια, και συνήθως συνοδεύουν τον νεκρό. Ο Γκάουντι ή Γκάουντι, όπως θέλετε να το πείτε, παραλαμβάνει αυτή την ιδέα για οικολογικούς λόγους και διαμορφώνει μία Βαρκελόνη από σπασμένες γλάστρες, σπασμένα κομμάτια κτηρίων, όπως και ο Πικιώνης αργότερα εδώ στην Ελλάδα, και κάνει μία ατμοσφαιρική Βαρκελόνη που έχει πραγματικά, μαθαίνουμε όλοι από τον τρόπο σκέψης του, διότι πρόκειται περί μιας ιδιοφύειας, όχι στην ψηφοθέτηση, όσο η ιδέα της ανακύκλωσης. Την ίδια εποχή, ο Χουάν Μιρό, το παιδί της τέχνης, και εκείνος στη Βαρκελόνη, δημιουργεί πεζόδρομο και τη γυναίκα πουλί, με το πουλί, με ένα παιδικό τρόπο, απόλυτα παραστατικό. Από την ίδια εποχή γίνεται η βιβλιοθήκη στην πόλη του Μεξικού όλο ψηφιδωτό, με τα δικά του σύμβολα, με τη δική του αισθητική λεπτομέρεια τείχου, και τελειώνει. Κοιμάται αυτή η τέχνη. Σταματά. Προχωρά με την έννοια ότι γίνονται αντίγραφα
και εδώ στην Ελλάδα. Αντίγραφα βυζαντινά, ρωμαϊκά, υμνούμε συνέχεια τι ωραία που τα κάνανε, τι ωραία που τα δημιουργήσανε. Υπάρχει λοιπόν μια ομάδα ανθρώπων, συναγωνιστών, ανταγωνιστών παγκόσμια, που λέγεται σύγχρονο, ανήκει στο σύγχρονο ψηφιδωτό. Η Ιταλία κρατά τα σκύπτρα, διότι είναι η χώρα η οποία δεν εγκατέλειψε ποτέ το μοσαϊκό. Όλοι αυτοί αναζητούμε, εξερευνούμε αυτή την τέχνη, κοιτώντας μεν στο παρελθόν, αλλά ρίχνοντας προτάσεις στο μέλλον. Το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος είναι από μία φωτογραφία που τράβηξε, όπως εγώ στο αρχαίο θέατρο της Μεσίνης, μία συστάδα, έτσι το είδα, έτσι το ονόμασα μέσα μου, από κολόνες, να το αποδώσει με τον παραδοσιακό τρόπο. Ο παραδοσιακός τρόπος περιλαμβάνει και το να είναι flat μπροστά, η επιφάνεια, επίπεδη, και να το ερμηνεύσει. Η ζωή μου είναι μια μόνιμη έρευνα ερωτήσεων και απαντήσεων στον εαυτό μου για το πώς μπορώ, σεβόμενη την τέχνη αυτή, τις γνώσεις που δεν σταματούν ποτέ μελετώντας το παρελθόν, πώς θα μπορούσα να αποδώσω με τον καλύτερο τρόπο και να ρίξω και μια πρόταση. Πώς θα μπορούσα εσάς να μην σκέφτεστε το μοσαϊκό σαν μια μέρουσα, σαν ένα Ποσειδώνα που θέλει να... σαν ένα βία, σαν τις μούσες, καταπληκτικά πράγματα που έχουν συμβεί. Όλο μου, η πρώτη μου αναζήτηση είναι πώς το μοσαϊκό μου θα έχει ζωγραφικότητα. Πώς αυτή η τετράγωνη ψηφίδα θα σταματήσει να είναι τετράγωνη. Θέλω να έχει ροή. Το μοσαϊκό έχει πάρα πολύ κόπο. Είναι ένας λόγος που νέοι άνθρωποι δεν θέλουν να ασχοληθούν, διότι είμαστε στην εποχή του fast. Είμαστε το ακριβώς αντίθετο εμείς. Είμαστε του slow και πάρα πολύ τεχνική, που σε καθυστερεί, κόψιμο πέτρας, κάθε μέρα τσιμεντάκι και εργασία. Από την ώρα που θα σκεφτείς, θα σχεδιάσεις κάτι να δημιουργήσεις, μέχρι να το τελειώσει, έχουν περάσει 1,002 σκέψεις, 1,002 αναβολές, 1,002 εκπτώσεις. Δεν με απασχολεί τόσο πολύ η εικόνα που θα δείτε, όσο αυτό που θα αισθανθείτε. Και το φως, για μένα, είναι μία αναζήτηση. Έτσι όπως αντανακλάτε, διαθλάτε, μεταφέρετε πάνω στο έργο και έξω από αυτό. Χρησιμοποιούμε χρυσό για να γίνεται αυτό, να πιάνει την παραμικρή πηγή φωτός, ακόμα και όταν είναι σκοτάδι. Όλα αυτά σας τα λέω, διότι αυτά είναι που σκέφτομαι. Μιλάω πάρα πολύ με τον εαυτό μου κάθε μέρα και προσπαθώ να σας πω αυτά που σκέφτομαι. Είτε αυτό αφορά είτε όχι, εγώ αυτό ήρθα να δώσω, το μοσαϊκό, το σύγχρονο, τι γίνεται σήμερα. Ο λόγος που έχω βάλει το χέρι μου μέσα στο έργο αυτό είναι διότι κάποια στιγμή θέλησα να το μοσαϊκό να φύγει από την επίπεδή του επιφάνεια. Τα συστατικά του ενός μοσαϊκού είναι τσιμέντο, κοτετσόσυρμα, ψηφίδα. Το κοτετσόσυρμα είναι για να μην σπάει το τσιμέντο. Το κοτετσόσυρμα, λοιπόν, εγώ το χρησιμοποίησα για να κάνω τρισδιάστατες φόρμες, να
βάλω μέσα να κρίσω σε ψηφίδες. Άλλη μια ερώτηση, γιατί έπρεπε να φαίνονται όλες οι ψηφίδες, γιατί δεν μπορώ να έχω κάτι κρυφό όταν το έργο μου θέλω να μιλάει για το χρόνο. Υπάρχουν και κρυφά σημεία στο χρόνο. Κάπως έτσι γίνεται. Σύρμα, τσιμέντο, ψηφίδα. Γιατί πρέπει το τσιμέντο να μην παίζει και αυτό ρόλο στο έργο, γιατί πρέπει να κρύβεται, να χρησιμοποιώ τον αρνητικό χώρο σε σχέση με το θετικό, όσο μπορεί να τον βοηθήσει. Αρνητικός χώρος, τσιμέντο όλο και κάθετες πτυχές, θέλοντας να δείξω πού έχω περπατήσει στη ζωή μου και ότι προχωρώ ακόμα. Ο τίτλος είναι «Στο δρόμο για». Για καλύτερα έργα, ελπίζω. Και υπάρχω από ψηφίδες σμάλτου, αλλά και από τουβλάκια, αυτά που βρίσκουμε στη θάλασσα, που τα έχει επεξεργαστεί η ίδια η θάλασσα. Τα γλυπτά μου, μία σειρά γλυπτών μου, από την οποία δεν μπορώ να ξεφύγω με τίποτα, είναι οι σφαίρες μου. Ξεκίνησε ως αστείο το να κάνω κάτι στρογγυλό. Θεωρούσα ότι είναι ένα σχήμα τυχαίο. Όμως, αυτό το σχήμα είναι τόσο οικείο σε όλους, όπου πλέον με ξέρουν πιο πολύ για τις σφαίρες μου, παρά για οτιδήποτε άλλο κάνω παγκόσμια. Τη λέω «I sphere», εγώ σφαίρα, η δικιά μου σφαίρα. Τις βάζω σπίτι, μέσα σε ένα βράχο. Πάντα έχω μαζί μου τα γλυπτά μου στο αυτοκίνητο. Όπου πάω, όπου βρω μια ευκαιρία και θεωρήσω ότι είναι το κατάλληλο μέρος για τη σφαίρα μου, θα τη φωτογραφίσω. Ξαναπετάει στον ουρανό η σφαίρα, αγναντεύει τη δύση, πάει στη Σαντορίνη και κάθεται σε ένα παράθυρο, αγναντεύει ξανά τη θάλασσα. Τα λουλούδια στη ζωή μου είναι η διδασκαλία μου, είναι οι μαθητές μου. Το μέλλον για μια κοιμισμένη τέχνη είναι σε αυτούς που τη διδάσκουν και στους μαθητές τους. Πουθενά άλλου. Όλοι μαζί εξερευνούμε, ψάχνουμε τρόπους, πάντα με σεβασμό σε αυτή την τέχνη, πώς μπορούμε να τη φέρουμε πιο κοντά στο σύγχρονο τρόπο. Κάνουμε δράσεις, όπως ένα κομμάτι τείχου στο άσυλο Ανιάτων, με δικά μας έξοδα, με μεγάλη μας χαρά, με την ομάδα μου, που είναι οι μαθητές μου, η Μοσαϊκός μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.